Ο Δημήτρο Τσιγκρίνσκι εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας με σημαία της Ουκρανίας και όταν ο Ιωνικός σοφάρισε με τον Τουράμ, πανηγύρισε με το έμβλημα της χώρας του, δεχόμενος το ζεστό χειροκρότημα των φίλων του ΠΑΟΚ. Είναι πρωταγωνιστής σίγουρα ο Τσίγκρι και εκτός ότι είναι πρωταγωνιστής, του αφαιρούμε αυτή την εμφάνιση, αυτή την ισοπαλία, γιατί δυστυχώς η οικογένειά του περνάει πολλά, ο λαός περνάει πολλά και εύχομαι να τελειώσουν γρήγορα. Ο Ουκρανός επιθετικός της Μπενφίκα Ρωμάν Γιάρεμτσουκ χρησιμοποιείται ως αλλαγή στον αγώνα με την Κιμαράες. Συμβολικά ο Βερτόγγεν του δίνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και το κοινό της ομάδας ξεσπά σε παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο Γιάρεμτσουκ λυγίζει. Αγαπητοί οπαδοί της Μπενφίκα, συμπαίκτες, προσωπικό, διοίκηση και λαοί της Πορτογαλίας, όλη η Ουκρανία σας ευχαριστεί για την υποστήριξή σας. Ο Ουκρανικός λαός θα θυμάται αυτή τη στιγμή για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο Αντρέι Σεφτσέγκο, η πιο σημαντική προσωπικότητα του ποδοσφαίρου της Ουκρανίας, βρέθηκε μαζί με την οικογένειά του σε μαζική διαδήλωση στο Λονδίνο υπέρ της ειρήνης. Επίσης, στη Βρετανική πρωτεύουσα, λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του Λίγκα Παγκλίας από τη Λίβερπουλ, κερδίζοντας τα πέναλτι την Τσέλσι στο Γουέμπλεϊ, ο Γερμανός Γιούργεν Κλόπ και ο Ολλανδός Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στέλνουν το δικό τους χειρό μήνυμα. I know so many Ukrainian people and Russian people as well, so it's not about the people, it's obviously the war of one really bad man. And we have to show solidarity. We shouldn't be living in a world that, you know, we try to kill each other and you know, be in a war. Η Τσέλσι, αμέσως μετά την κίνηση τακτικής του Ρωμάν Αμπράμοβιτς να αποχωρήσει από τη διοίκηση του συλλόγου, καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι φρικτή και καταστροφική. Οι σκέψεις όλων μας στη Τζέλσι είναι με τον πληθυσμό της Ουκρανίας. Όλοι στην ομάδα προσευχόμαστε για να επικρατήσει η ειρήνη. Στη Γερμανία η διοίκηση της Σάλκε έκανε πράξη την απόφαση της να διακόψει τη χορηγική συνεργασία με την Gazprom και στον αγώνα με την Καλστρούι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη φανέλα της χωρίς το λογότυπο της ρώσικης εταιρείας. Την ίδια ώρα η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η Αγγλία αρνείται να αγωνιστεί εναντίον της Ρωσίας στο άμεσο μέλλον, ενώ η FIFA της επέβαλε κυρώσεις, αλλά δεν προχώρησε σε αποβολή της από τις διεθνείς διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, δεν θα διεξαχθεί καμία διοργάνωση και κανένας διεθνής αγώνας επιρωσικού εδάφους. Οι ομάδες της Ρωσίας θα αγωνίζονται υπό το όνομα Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρωσίας, η σημαία και ο ύμνος της Ρωσίας δεν θα χρησιμοποιούνται. Η FIFA ακολουθεί την τακτική της ΔΟΕ που επιτρέπει μεν στους αθλητές και τις αθλήτριες της Ρωσίας να αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ως μέλη της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής.